Την επέκταση των τερματικών POS σε 35 κλάδους επαγγελματιών προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την πρώτη μέρα συζήτησης του νέου προϋπολογισμού ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Ταξιτζίδε, έμποροι λαϊκών αγορών, ασφαλιστικοί πράκτορε, χρηματιστέ, μεσίτε ακινήτων και δεκάδε άλλοι κλάδοι υποχρεώνονται από 1η-1η του 2024 να αποκτήσουν τερματικά POS μαζί με άλλους 196 κλάδους όπου ήδη έχουν εγκαταστήσει POS, σχεδόν το σύνολο των επαγγελματιών πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων θα πρέπει από τις αρχές του νέου έτους να δέχονται πληρωμές με κάρτες αντί Η δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης αναμένεται ενδεχομένως και σήμερα, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής στους νέους υπόχρεους να προβούν στις αναγκαίες προετοιμασίες. Το πρόστιμο μη συμμόρφωσης από 1η Ιανουαρίου θα ανέρχεται σε έως και 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, θα αφορά μόνο σε όσους μέχρι 31 Ιανουαρίου δεν έχουν προβεί σε ενέργειες για να παραγγείλουν και να εφοδιαστούν με δερματικό για την επιχείρησή τους, ακόμα και αν η διαδικασία ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η έναρξη της υποχρέωσης στους κλάδους αυτούς για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες ή και άειρης, θα μπορεί να ξεκινήσει πρακτικά για όλους τους κλάδους, μετά από δύο μήνες.